Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Kiki Crochet. Στο βίντεο αυτό θα μάθουμε να πλέκουμε την πλέξη Rip στα άριχτα. Θα ξεκινήσουμε με 10 πόντους, οπότε θα πρέπει να πλέξουμε ένα γαϊτανάκι από 11 αλυσίδες. Ένα, δύο, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Δεν πλέκουμε στην πρώτη αλυσίδα, πάμε στη δεύτερη και βάζουμε το βελονάκι μας μέσα. Στη δεύτερη αλυσίδα παίρνουμε κλωστή, έχουμε δύο θηλιές στο βελονάκι μας. Παίρνουμε κλωστή και την περνάμε μέσα και από τις δύο θηλιές και έχουμε το πρώτο μας άριχτο. Τώρα βάζουμε το βελονάκι μας στην επόμενη αλυσίδα, παίρνουμε κλωστή και την περνάμε μέσα από την αλυσίδα και έχουμε δύο θηλιές στο βελονάκι μας. Παίρνουμε κλωστή και την περνάμε μέσα και από τις δύο θηλιές και έχουμε δύο άριχτα. Τρία, τέσσερα, έχουμε πλέξει 4 άριχτα. Πάμε να πλέξουμε με τον ίδιο τρόπο μέχρι το τέλος. Σε αυτό το σημείο έχω πλέξει 9 άριχτα και θα πλέξω και το τελευταίο. Δέκα. Τώρα, για να γυρίσω τη σειρά μου, θα πλέξω μία αλυσίδα και θα γυρίσω το πλεκτό μου. Και για να φαίνεται, για να δημιουργήσουμε την πλέξη rib στα άριχτα, αντί να πάρουμε να βάλουμε το βελονάκι μας μέσα στην τρύπα που έχουν δημιουργήσει τα άριχτα, δηλαδή αν θα πλέκαμε κανονικά, θα είχαμε και τις δύο αυτές θηλιές πάνω στο βελονάκι μας. Επειδή όμως θέλουμε να δημιουργήσουμε την πλέξη rib από τις δύο αυτές θηλιές, εμείς θέλουμε να παίρνουμε πάντα την πίσω θηλιά που είναι αυτή εδώ. Αυτή εδώ η θηλιά είναι η πίσω θηλιά από το πλεξουδάκι, ας το πούμε, που φαίνεται εδώ πάνω. Θα πηγαίνουμε και θα παίρνουμε τις πίσω θηλιές. Αυτήν εδώ, μετά αυτήν εδώ. Δηλαδή δεν θα βάζουμε το βελονάκι μας μέσα σε όλο τον πόντο που κανονικά θα είχε δύο θηλιές. Θα παίρνουμε μόνο την πίσω. Και θα γίνεται αυτό σε κάθε σειρά. Οπότε θα πάρω το βελονάκι μου και θα το βάλω στην πίσω θηλιά και θα πλέξω ένα άριχτο. Ένα. Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα και ο τελευταίος μας πόντος δέκα και έχει δημιουργηθεί εδώ μία γραμμούλα.
Μόλις πλέξουμε και την επόμενη σειρά, θα ξεκινήσει να γίνεται κυματιστό το πλεκτό μας. Δηλαδή να πηγαίνει μία μέσα, μία έξω. Οπότε πλέκουμε μία αλυσίδα και γυρνάμε στην επόμενη σειρά. Θα πάμε πάλι να πλέξουμε στην πίσω μεριά από τις πλεξουδίτσες αυτές. Δηλαδή δεν θα βάλουμε μέσα το βελονάκι μας σε όλο τον πόντο, να έχουμε δηλαδή και τις δύο θηλιές, θα το βάλουμε στην πίσω θηλιά. Και αυτό θα γίνεται σε κάθε σειρά. Οπότε έχουμε πλέξει μία αλυσίδα και θα πάρουμε το βελονάκι μας να το βάλουμε στην πίσω θηλιά από το πρώτο άριχτο. Ένα. Δύο. Τρία. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Εφτά. Οχτώ. Εννέα. Και ο τελευταίος μου πόντος. Δέκα. Και έτσι πλέκουμε την πλέξη ριπ στα άριχτα. Και το συνεχίσουμε όσο θέλουμε, ανάλογα όσο θέλουμε να το μεγαλώσουμε. Μπορούμε να πλέξουμε κορδέλες, δηλαδή σε αυτό το φάρδος να το συνεχίσω και να πλέξω μια κορδέλα για τα μαλλιά. Ή μπορούμε να το πλέξουμε μακρύ, να το κάνουμε κασκόλ, ό,τι θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα, αν θα κλείναμε το πλεκτό αυτό, θα πλέκαμε μία λυσίδα, θα κόψουμε την κλωστή, θα τραβήξουμε τη θηλιά να περάσει η κλωστή από μέσα και θα σφίξουμε και θα δημιουργηθεί ένας κόμπος και έχουμε κλείσει το πλεκτό μας. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή. Γεια σας!